Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Φέτος γιορτάζουμε και στο φορέα μας, όπως και σε όλη την, σε όλο τον ελληνισμό, όχι μόνο στην Ελλάδα, τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή. Έτσι και εμείς σαν φορέας αφιερώνουμε μία εβδομάδα για διάφορες εκδηλώσεις. Η εβδομάδα ξεκίνησε την Τρίτη με σχολεία της Αττικής και της Εύβοιας κυρίως. Συνεχίστηκε χθες με 4 αντιπροσωπείες από την Ιταλία, την Βουλγαρία, τη Λετωνία και τη Γερμανία στο να γνωρίσουν ακριβώς τι έγινε πριν 100 χρόνια στα παράλια της Μικράς Ασίας, και επισφραγίζεται σήμερα με την όμορφη αυτή βραδιά με τα χορευτικά των τριών συλλόγων του Βαρνάβα, του χορευτικού του Βαρνάβα, του πολιτιστικού περιβαλλοντικού συλλόγου Βαρνάβα, του συλλόγου γυναικών γραμματικού και του συλλόγου της Νέας Αττάκης Παντάνας, που σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί μας στέλνει και από μακριά. Στην απόψινή μας εκδήλωση τιμούν με την παρουσία τους, έχουμε καταρχήν τις ευχές του Δημάρχου Μαραθώνα του κύριου Στέλιου Τσίρκα και του Δημάρχου Μαραθώνα του κυρίου Πέτρου του Σαρονικού, του κυρίου Πέτρου Φιλίππου. Παρίστε απόψε εκ μέρους του Δήμου Μαραθώνα και του Δημάρχου οι δύο αντιδήμαρχοι, ο κύριος Βαγγέλης Κυπαρίσης και ο κύριος Χρήστος Στάμου. Επίσης παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης, και ο Εδεσιμότατος κ. Αντώνιος Παπαχαραλάμπους, Εφημέριος Κάλας Οροπού, Αρχαιρετικός Υπτούς Οροπού, Κοπαντιτού και Μαραθώνα, και εκπρόσωπος του Μητροπολίτη της περιοχής, τους οποίους ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Επειδή τις προηγούμενες μέρες κάναμε διαλέξεις και ομιλίες και στους ξένους και στις αντιπροσωπείες, αλλά κυρίως στα σχολεία που πρέπει να μάθουν την ιστορία της Μικράς Ασίας και το τι συνέβη τότε, δεν θα σας κουράσουμε απόψε με ομιλίες. Θα κάνουμε ένα μικρό χαιρετισμό πρώτα από το μουσείο 2-3 λεπτών και στη συνέχεια ο Εδεσιμότατος και τέλος ο κ. Στοδουλάκης, τα παιδιά έτσι και αν θέλουν να πούν κάτι. Αλλά επειδή μετέφερα τους χαιρετισμούς του Δημάρχου και των ιδίων προσωπικά, θα τα πείτε με τους δύο αντιδημάρχους κάτι δία, μετά καθώς είστε πολύ από την περιοχή, γιατί ίσως αυτά που θέλετε δεν λέγονται για το μικρόφωνο. Ανεξάρτητα από αυτό, χαριτολογώντας το λέω, ανεξάρτητα από αυτό, αν θέλετε να στηρίξετε και τελειώνω μία πρωτοβουλία του Μουσείου του Βαρνάβα, έχουμε μαζέψει περίπου 1.800 υπογραφές και προσπαθούμε και με τη βοήθεια των Δήμων Μαραθώνα και Οροπού, αλλά και των βουλευτών σχεδόν όλων των κομμάτων, να προσπαθήσουμε να φέρουμε την αστική συγκοινωνία από τον Άγιο Στέφανο στο Καπανδρίτη για να γίνει κάποια δουλειά. Φεύγοντας λοιπόν, και πριν πιείτε τα κρασιά και τα τσίπουρα, έχουμε ένα χαρτί με ήδη αρκετές υπογραφές μαζεμένες και σημερινή εκδήλωση. Μπορείτε να υπογράψετε μια υπογραφή και ένα όνομα, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, για να σταλούν στο Υπουργείο Μεταφορών αλλά και στους Δήμους που προσπαθούν και αυτοί μέσα από τις προσπάθειες. Και χαίρομαι πολύ που είναι και ο γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος μάλλον θα είναι και υποψήφιος από ό,τι καταλαβαίνω, σε επερχόμενες εκλογές στην περιοχή μας. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν και αυτός, γιατί με το συγκεκριμένο πολιτικό φορέα δεν κάναμε ραντεβού, καθώς δεν υπήρχε εκπροσώπηση βουλευτή στην περιοχή και γι' αυτό και δεν κάναμε. Λοιπόν, να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή. Λοιπόν, θα πούμε ένα μικρό χαιρετισμό. Θα το απευθύνει ο Ζώης Κατσίκης, ο οποίος σπουδάζει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, στο Τμήμα Διοίκησης του Οργανισμού Μάρκετινγκ και Τουρισμού. Είναι ένα νέο παιδί πρωτοετής. Αποφασίσαμε έτσι να μιλήσει ο Ζώης. Εδώ πρέπει να σας πω ότι σιγά σιγά η γενιά που οργάνωσε το μουσείο και τα λοιπά θα πάει λίγο στα μετόπιστα, και ότι έχουμε δημιουργήσει ένα νέο φυτώριο παιδιών από 20 έως 30 ετών με πτυχία και ξενόγλωση, γιατί έχουμε πλέον και πάρα πολλούς ξένους, να ασχοληθούν και αυτοί με το φορέα, να μας αντικαταστήσουν σιγά σιγά, γιατί είμαστε πολιτιστικός φορέας και πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Όπως επίσης και ένα διαγωνισμό που θα κάνουμε για εργαζόμενους στο μουσείο τις επόμενες μέρες, θα κοιτάξουμε να πάρουμε παιδιά πάλι με πτυχία, ξενόγλωσσα, όλοι χρειάζονται, αλλά βλέπουμε ότι έχει ανέβει πολύ το επίπεδο του τουρισμού στο Βαρνάβα σιγά σιγά, άλλοι το έχουν καταλάβει. Οπότε σιγά σιγά θα πρέπει να εξυγχρονιστούμε και εμείς με τα νέα δεδομένα. Έτσι, γιατί και τουρισμό έχουμε και παραλία έχουμε και
τουριστικά καταλήμματα δημιουργούνται σιγά σιγά, αλλά πρέπει να το εξυγχρονίσουμε, αλλά πρέπει να συντονιστούμε όλοι μαζί. Και επειδή εδώ ο κύριος Κυπαρίς ασχολείται αποκλειστικά και με τον τουρισμό, νομίζω, έτσι, ίσως θα πρέπει να γίνει μια ημερίδα στο Βαρνάβα με όλους τους ανθρώπους, τους επιχειρηματίες του τουρισμού και του πολιτισμού, για να βάλουμε και κάποια ζητήματα, γιατί βλέπω και τους φίλους μου πίσω που νοικιάζουν, έτσι, έχουν τα νοικιαζόμενά τους. Οπότε καλό είναι να γίνει μια κουβέντα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ας έρθει ο Ζώης να πει δύο λόγια, ένα χαιρετισμό για τη Μικρά Ασία. Μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος μας έχει και τη Νέα Μάκρη. Έτσι. Άνθρωποι που ήρθαν από τη Μικρά Ασία καταστάθηκαν εδώ σε δύσκολο μέρος με έλλη, κουνούπια κτλ. Αλλά με την προσωπική τους βοήθεια και τη βοήθεια έτσι, του κράτους και των Δήμων, σιγά σιγά έγινε η Νέα Μάκρη που ξέρουμε σήμερα. Έλα, Ζώη. Μπορεί να έχει λίγο τράκα τους. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το συγκρότημα της Ρεπέντικης Μουσικής απόψε. Έχουμε τη τιμή να έχουμε τον Γιώργο τον Λιβιάκη, τον Δημήτρη τον Βουλαρίνο και τον Σωτήρη τον Κόλια. Οι δύο τελευταίοι είναι και Βαρναβιώτες. Συγγνώμη, έχουμε και τον Δημήτρη τον Μέξη, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος μουσικός που θα παίξει απόψε. Λοιπόν, οπότε τους έχω προτείνει να βρουν και ένα όνομα στο συγκρότημα, γιατί όσο πάει ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια. Θέλω να καλέσω και τον Δεσιμότατο να πει έναν χαιρετισμό. Σεβαστή οικοδεσπότες και σεβαστή παρόντες Χριστός Ανέστη. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ το σεβασμό του Μητροπολίτη μας και θυσίας Αμορουσίου Ροπού και Μαραθώνου στον κύριο Κύριλο, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων είναι εκτός Αθηνών και ανέθεσε σε εμάς να μεταφέρουμε την αγάπη του και την αρχιερωτική του ευλογία. Η αλήθεια είναι ότι τον συγκινούν τέτοιες προσπάθειες και γι' αυτό με παρακάλεσε να τον εκπροσωπήσω στη σημερινή εκδήλωση. Είναι για μας πολύ σημαντικό, για όλους μας, να προσέξουμε ιδιαίτερα τις σελίδες της ιστορίας. Όχι απλώς να τις διαβάζουμε, αλλά να τις μελετούμε για να μην πέσουμε στα ίδια τραγικά λάθη τα οποία κάποτε οι προγονείς μας έκαναν. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι, το ξέρουμε όλοι βέβαια, ότι η μητέρα Ελλάδα δεν μπορούσε να εκτιμήσει τον πολιτισμό τον οποίο έφερναν οι ανταλλάξιμοι αδελφοί μας, γιατί δεν ήταν πρόσφυγες, ήταν ανταλλάξιμοι αδελφοί μας. Τους είπαν ότι θα έρθουν εδώ για να παραλάβουν κάτι. Κάτι το οποίο θα ήταν ίσο με αυτό που άφησαν εκεί, αλλά δεν έγινε. Έτσι λοιπόν πρέπει την παράδοσή μας όχι απλώς να τη θυμόμαστε και να την μνημονεύουμε, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε και πρέπει να πιστεύουμε ότι η παράδοση δεν είναι μία νεκρή κατάσταση, αλλά είναι μία ζώσα παράδοση. Είναι ζωντανή, η οποία από γενιά σε γενιά πρέπει να παραδίδεται και να βιώνεται. Έτσι θα έχουμε και συνέχεια στο έργο σας, νομίζω. Καλή επιτυχία στα κάθε έργα σας, κάθε ευλογία και με τις λιγοστές δυνάμεις μας θα είμαστε δίπλα σας ό,τι χρειαστείτε. Χριστός Ανέστη. Δύο λόγια για την Δήμαρχο του Βαγγέλη και Παρίσης και να κλείσουμε με τον Μανώλη. Καλησπέρα. Καταρχήν συγχαρητήρια για αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής. Δεν θα έπαιρνα τον λόγο, αλλά καλά προαίρετα θέλω να τονίσω, να επισημάνω ότι ποτέ δεν γιορτάζουμε μια καταστροφή. Τη φέρνουμε στο μυαλό μας οδυνηρά και σκεφτόμαστε τους λόγους για τους οποίους έγινε για να μην επαναληφθεί. Το δεύτερο θέμα που έχουμε είναι ότι τιμάμε τον ελληνισμό, τον μικρασιατικό ελληνισμό. Τον τιμάμε. Είναι ένας ζωντανός πληθυσμός. Έφυγε, ξεζώθηκε εμένα από μια περιοχή, αλλά ήρθε εδώ. Και είπαμε προηγουμένως για τη Νέα Μάκρη. Λοιπόν, πρόσφυγες μικρασιάτες υπάρχουν στην περιοχή μας σε πολλά άλλα μέρη. Παραδείγματος χάρη στο Κάτω Σούλι, σε Βδικόη, στο συνηγισμό του Μαραθώνα. Εγώ που σας μιλάω, η καταγωγή του παππού μου είναι από τη Φώκια. Δηλαδή έχει προηγηθεί του 23, του 14, τα Μπολούκα Μελέ που ακούστηκε πριν. Ο παππούς μου, ο πραγματικός παππούς μου, ήταν θέμα από τον Μπολούκα Μελέ και ως κυνηγημένος ήρθε ο προπάπος μου, συγγνώμη, ο παππούς μου ήρθε ως κυνηγημένο παιδί ασυνόδευτο. Το 14 αυτό, το 15. Τις πρώτες διώξεις που γίνανε με τους Νεότουρκους. Δεν θέλω να κάνω κανένα μάθημα ιστορίας, απλά έτσι μερικές επισημάνσεις και να πούμε και κάτι άλλο, μια και είμαστε εδώ σήμερα.
με ένα γέννημα του μικροσιατικού θεσμού. Το ρεβέτικο τραγούδι. Όταν συναντήθηκε το βιολί της πόλης, Κωνσταντινούπολης, συνδιορθώνω το βιολί της Μενίνης με το μπουζούκι της Κωνσταντινούπολης. Κασάπικο. Ήταν γραμμένο ειδικά τραγούδι για τους Κασάπηδες Κωνσταντινούπολης. Έτσι, σωστά, είστε ξέρετε καλύτερα από μένα. Σήμερα θα απολαύσουμε λοιπόν ένα γέννημα του μικρασιατικού ελληνισμού όταν ήρθε στην Ελλάδα, το 23 και μετά, τότε άνθησε στον Πειραιά. Και θα χαρούμε και θα σκεφτούμε λοιπόν τι καλά πήραμε από αυτούς τους ανθρώπους του μικρασιατικού ελληνισμού. Τους τιμάμε, τους έχουμε στο μυαλό μας, οι πατρίδες τους ναι μεν είναι χαμένες αλλά όχι ξεχασμένες, έτσι, και εκεί σταθερά με πίστη στην ιστορία μας, με επισήμανση των σημείων των μειονεκτημάτων μας, να φροντίζουμε πάντα όσο μπορούμε να απαλύνουμε, να αφαιρούμε τα βάρη από αυτά που μας κάνουν να παίρνουμε κακές αποφάσεις και να μένουμε ενωμένοι ως ελληνισμός, γιατί έχουμε προελληνισμό και είμαστε θαυμάσιος λαός. Και νομίζω ότι σήμερα τιμάμε ένα κλάδο του ελληνισμού εξαιρετικό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Τελειώνοντας, να καλέσουμε τον Μανώλη Ξοδουλάκη, τον γραμματέα του Κινήματος Αλλαγής, ένα νέο παιδί που έτσι καλώς ασχοληθεί με την πολιτική ενέργεια, έλα Μανώλη. Και στη συνέχεια θα πάρουν τη σειρά τα χορευτικά και στη συνέχεια θα τελειώσουμε τη ρεμπέτικη μουσική, θα μιλήσουν και τα παιδιά βέβαια λίγο πριν παίξουν. Πρώτα, ευχαριστώ καθένας πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να θυμηθούμε όλοι μας ότι η χρονιά που μας πέρασε ήταν η συμπλήρωση των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση και την έναρξή της και η φετινή είναι η επέτειος του ενός αιώνα από την μικρασιατική καταστροφή. Το λέω αυτό γιατί αυτά τα δύο πολύ κρίσιμα γεγονότα ήταν τα βασικά ιστορικά σημεία καμπής της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η Ελληνική Επανάσταση έβαλε τις βάσεις για την ανεξαρτησία της Ελλάδας και για όλη της, την πολιτισμική, οικονομική, θεσμική, κοινωνική ανάπτυξη από τότε και στο εξής. Και δυστυχώς η μικρασιατική καταστροφή έκανε ουσιαστικά ακριβώς το αντίθετο. Εκτός από ότι ήταν η μεγαλύτερη ήττα στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, ήταν και μια στρατηγική αποδυνάμωση του ελληνισμού συνολικά. Με προεκτάσεις και διαστάσεις, όχι μόνο πολιτικές και διπλωματικές, αλλά στρατιωτικές, θεσμικές και φυσικά και ανθρώπινες. Το λέω αυτό γιατί. Το λέω αυτό ακριβώς γιατί δεν φτάνει μόνο να τιμούμε τις επαιτίους αυτές με αναφορές στο θηνικό και το συνέστημα, αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να αναλύουμε τη γνώση της ιστορίας. Να κοιτάμε για παράδειγμα την κρίσιμη, καθοριστική, δυστυχή συμβολή του εθνικού διχασμού στη μικρασιατική καταστροφή. Δεύτερον, να βλέπουμε την προβολή αυτών των διχασμών και σε σύγχρονα γεγονότα. Με ακραίες εκφάνσεις πόλωσης, διχασμού και διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής στο σήμερα, για τα οποία πρέπει να δώσουμε μάχη. Και φυσικά, όπως πολύ σωστά υπόθηκε από όλους τους προηγούμενους που είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν χαιρετισμό, να τιμάμε, να σεβόμαστε και να διαφυλάσσουμε αυτή την πολύ σπουδαία ιστορική και κυρίως πολιτισμική κληρονομιά. Των ανθρώπων της προσφυγιάς, των Ελλήνων της Μικρασίας, των Ελλήνων της Ανατολίας. Και αυτό το τρίπτυχο για μένα είναι ακριβώς η βάση πάνω στην οποία πρέπει να βλέπουμε όλες αυτές τις πολύ σημαντικές ιστορικές επαιτίους. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία της εκδήλωσης, συγχαρητήρια για την πολύ καλή δουλειά που έχετε κάνει εδώ στο Μουσείο και συγχαρητήρια και για τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που παίρνετε για θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία, όπως αυτό που αναφέρατε πρόεδρε πριν. Είμαστε δίπλα σας, στο πλευρό σας και θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι σε κάθε μία από αυτές τις ενέργειες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν είμαι πρόεδρος όπως ξέρετε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την πρόεδρο, την κυρία Μιλέα, που πάντα θέλει να είναι σαν μετώπιση και αφανής, αλλά ουσιαστικά το 80% της δουλειάς ασχολείται και η κυρία Παπά, η Μιλέα. Λοιπόν, οπότε τώρα ξεκινάμε τα συγκροτήματα. Thank you.
Oh,
Thank you.
ξεκινήσουμε να πούμε ένα ορχιστρικό, είναι το λεγόμενο Χασάπικο Πολίτικο. Θα ακολουθήσει το Συρτό Ρούμπα από Ξένο Τόπο και τα παιδιά της γειτονιάς σου, γνωστός Χαρσιλαμάς. Πάμε.
επομένω αφιερώνεται στις ανιψίες μου που ήρθαν να με δουν.
κόψε λίγο πίσω. Κόψε Κώστα. Τζιβαέρι, γνωστό παραδοσιακό τραγούδι, το Ιβαλιώτικο, γνωστό ορχιστρικό παραδοσιακό τραγούδι και το «Είσαι με ή εσένα».
σημείες ενάνεοι που με ρωτάς. Από ποιο παιδιό είναι ντροά που δεν μ' αγαπάς.
Thank you.
ξέρεις να αναλάνει κάτω στο πλασάλι μάλλη. Μιλάκια, ναζάκια, άιντε χαρικιά είναι πόσο κεράσες, άιντε για σου μου την έσκασες.
Λοιπόν, οι χορευτές θα σηκωθούν για να σας αποσύρουν. Θα σηκωθείτε. Thank you.
Θεσσαλονίκη. Στου λέγει την Βαρκούλα, πικρά μου αριγούλα, να σου παίξω φίνο μπαλάμα.
στη σιγαλιά. Thank you.
εξέλιξη αύριο. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο ότι πριν από χρόνια γίνει ένα αφιέρωμα στο Ρεπέντικο, στο Τζάνι μάλιστα, και ήταν, ο τίτλος ήταν το «Ότι και από δεν σε ξεχνώ». Οπότε ακούμε αυτό το τραγούδι να κλείσουμε. Για το τραγούδι, για το κλείσιμο. Έχει κανείς κανά σε Μέχικο. Εντάξει, κάτω ρε παιδιά, το λέω γρήγο. Βάλε να παράσει με το ρε, μα και ούπα καθεξής. Ένα πούμε. Ένα σε Μέχικο, ένα σε Μέχικο. Να χορέψει το μισό, μη δεν έχει την μαμά. Όσες από εδώ ενοχληθούν είναι άλλο θέμα. Εντάξει. Όχι. Πάμε. Yeah.
Καλή συνέχεια.